Domine Jesu Christe, quidi Christi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare dinieris, vivibis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobis. Adunare dinieris, vivibis et regnas in saecula saeculorum. Οργασμός από εθελοντική παρουσία μελών, συλλόγων και πολιτών, ικανοποιημένος από τη σημερινή δράση. Ακριβώς. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Η προσέλευση είναι πάρα πολύ μεγάλη και συγκινητική, θα έλεγα. Ανταποκριθήκανε στο κάλεσμα για τη δράση τη σημερινή που εντάσσεται στα πλαίσια του Let's Do It, δηλαδή το κάνουμε. Έχουμε έρθει εδώ στο χώρο, στο μνημείο, στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, που είναι το Φραρό, η Φραγκισκανή εκκλησία, την οποία μέσα από τη δράση αυτή προσβλέπουμε στην ανάδειξη του μνημείου, στο να δούμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και να κοιτάξουμε για την επίλυσή τους. Η δράση αυτή ξεκίνησε, είναι ενταγμένη και συμμετέχει και ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Έχουν έρθει πάρα πολλοί φορείς και τοπικά από τη Νεάπολη, η λαογραφική, από τη λαογραφική έχουν έρθει άτομα, από τους νέους Νεάπολης, από τον Εμπορικό Σύλλογο, τα παιδιά της Παιδόπολης, και τα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε περίπου, υπολογίζω, 40 άτομα, πιστεύω ότι είναι μεγάλη επιτυχία, έτσι, στις μέρες μας να συμμετέχουν εθελοντικά τόσα άτομα. Και μια μέρα σαν τη σημερινή, Σάββατο είναι, άρα και κάποιοι άνθρωποι έχουν ενδεχομένως παρατήσει για τις δουλειές τους. Προσπαθούμε εδώ, από ό,τι βλέπετε, να καθαρίσουμε το μνημείο. Αυτό που είδατε και αυτό που είδαμε από την αρχή ήταν λίγο αποκαρδιωτικό. Έτσι, αποκαρδιωτικό. Υπάρχει μια εγκατάλειψη, είναι εγκαταλελειμμένο. Ήταν γεμάτο βάτους, χόρτα ως επιτοπλίστων και κλαδιά. Και κλαδιά από τους περίοικους που κλαδεύουν και εδώ. Θα ήθελα να πω, ας πούμε, ότι πρέπει να προσέχουμε και λίγο και θα παρακαλέσω, ας πούμε, τους περίοικους εδώ που έχουν, που κλαδεύουν ελιές και άλλα δέντρα, να μην βρίσκουν το δημόσιο χώρο ή ένα αρχαιολογικό χώρο να αποθέτουν αυτά τα κλαδιά σαν είναι σκουπιδότοπος. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν μας θυμά αυτό. Έτσι, θα μπορούν να τα απομακρύνουν. Παρ' όλα αυτά, η διαφορά του πριν με το μετά, κύριε Μαρή, είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Νομίζω, ναι, νομίζω ότι κάτι κάνουμε. Δεν ξέρω αν μπορέσουμε να τελειώσουμε σήμερα. Έχει πάρα πολύ δουλειά. Εξάλλου και με την κυρία Χρονάκη Δάφνη που μίλησα προχθές, θα ήθελε να είμαι εδώ, έτσι, για να δει, ας πούμε, τις εργασίες που κάνουμε. Είπαμε λοιπόν ότι οι εργασίες αυτές θα είναι περισσότερο εξωτερικά και αν μπορούμε να προσέξουμε να μην πλησιάσουμε πάρα πολύ στο μνημείο, οπότε σε μία άλλη μέρα, σε μία άλλη δράση
πιστεύω ότι μάλλον θα πρέπει να ξανάρθουμε, δεν ξέρω αν θα τελειώσουμε σήμερα. Έτσι, εξάλλου είπαμε ότι θα δούμε και άλλες δράσεις σε άλλα μνημεία. Το Φραρό είναι η αρχή. Και μέσα δηλαδή. Στη Νεάπολη. Το Φραρό είναι η αρχή, ακριβώς. Έχουμε πάρα πολλά μέρη, έχουμε και μέσα στη Νεάπολη πάρα πολλά μέρη που μπορούμε να καθαρίσουμε και να αναδείξουμε. Έτσι, και πιστεύω ότι μέσα από αυτά τα πράγματα μπορούμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα, εάν το συνδυάσουμε και με τις προσπάθειες που κάνουμε για προσέλευση επισκεπτών στη Νεάπολη και στα γύρω χωριά μας, τα οποία είναι πανέμορφα, έτσι. Θα ξέρουμε αυτά, μνημεία έχουμε πολλά. Αυτό που λείπει είναι η δική μας ενεργοποίηση, ούτως ώστε να τα αναδείξουμε αυτά. Έτσι, μην τα περιμένουμε όλα από τους τρίτους. Εξάλλου αυτό είναι και το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε σήμερα. Ο εθελοντισμός είναι κάτι το οποίο εξυψώνει τον άνθρωπο, θα έλεγα. Έτσι, είναι μια δράση που πρέπει να την κάνει ο άνθρωπος και να μην τα περιμένουμε όλα από τους άλλους. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση τις υποχρεώσεις φυσικά που έχει το κράτος, που έχει οι δήμοι κτλ. Εμείς πάμε για κάτι περισσότερο, για κάτι καλύτερο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι συμμετέχουμε. Αν και άλλο, τουλάχιστον κύριε Μαρία, ο εθελοντισμός του Πάνω Μεραμπέλο φαίνεται ότι είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και αυτό είναι από το πιο αισιόδοξο. Βεβαίως. Ο εθελοντισμός, είπα και στην αρχή, ότι η προσέλευση εδώ των ανθρώπων είναι συγκινητική, θα έλεγα. Έτσι, ήταν μικρά παιδιά από 5 χρονών παιδάκια μέχρι 60 και χρονών. 60 και. Ωραία. Όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν. Όλοι μαζί μπορούμε. Ευχαριστούμε πολύ.